ΚΑΦ ιδρύθηκε το 1986 από μια ομάδα ασθενών, μέλη των οικογενειών και κάποιους φίλους, με κύριο στόχο να στοχεύσει σε θέματα που αφορούσαν το κομμάτι της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της αντιμετώπισης του καρκίνου στην Κύπρο. Άλλες συνθήκες τότε. Σύντομα εξελιχθήκαμε σε έναν πρότυπο οργανισμό ασθενών, πιστεύουμε, όπου πέρα από το να είμαστε η φωνή των ασθενών και να διεκδικούμε και ποιότητα και δικαίωμα στη ζωή για όλους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, παρέχουμε πλέον και υπηρεσίες και προγράμματα που έχουν να κάνουν τόσο με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Έχουμε πάρα πολλούς στόχους. Πάντα σαν βασικά όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να εξελισσόμαστε, να μεγαλώνουμε, να μπορούμε να είμαστε δίπλα σε όσον περισσότερους ασθενείς και μέλη των οικογενειών μας έχουν ανάγκη. Σίγουρα προσπαθούμε να εξελίξουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να τις παρέχουμε σε 24-ωρη βάση, ιδιαίτερα τις υπηρεσίες υποστηρικτικής και αναγκαστικής φροντίδας στο σπίτι. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να εφαρμόσουμε το κομμάτι της ηλεκτρονικής υγείας στις υπηρεσίες μας και βεβαίως να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, εφαρμόζοντας κάποια καινούργια εργαλεία μέτρηση αυτής της ποιότητας. Τελικός στόχος να εντάξουμε κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες στο Γενικό Σύστημα Υγείας, το ΓΕΣΥ. Η σημασία της έμπρακτης συνεισφοράς από ανθρώπους και οργανισμούς προς το σύνδεσμο είναι τεράστια. Ο βασικά διαχρονικά στηρίζεται στον εθελοντισμό, στηρίζεται στα μέλη και στους εθελοντές, οι οποίοι θα δώσουν είτε από το χρόνο τους για να βοηθήσουν όσον αφορά τα προγράμματα του βασικά ή όσον αφορά τις εκδηλώσεις για συλλογή χρημάτων, αλλά στηρίζεται και σε εθελοντές οι οποίοι μπορούν να μεταδώσουν το μήνυμα, είτε αυτοί είναι εθελοντές που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΑΣΙΚΑΦ, είτε είναι γιατροί, είτε είναι επαγγελματίες υγείας, είτε είναι απλός κόσμος βέβαια. Επιπλέον, οργανισμοί είναι αυτοί που βοηθούν τον ΒΑΣΙΚΑΦ να μεγιστοποιήσει το μήνυμα του, είτε με το να ανοίξουν τις πόρτες τους για να παρουσιάσουμε και να ενημερώσουμε το προσωπικό τους σε σχέση με τα προγράμματα διαφώτισης για την πρόληψη και την διάγνωση, είτε με το να στηρίξουν και οι ίδιοι οργανισμοί έμπρακτα τον ΒΑΣΙΚΑΦ, δίνοντας χορηγίες ή συμμετέχοντας σε εκστρατείες του συνδέσμου. Η ΟΠΑΠ Κύπρου ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο να στηρίξει τον ΒΑΣΙΚΑΦ έμπρακτα και ουσιαστικά. Ξεκίνησε αυτή η σχέση λίγο πριν από το 2013, όπου υπήρχε η οικονομική κρίση, και ήταν εκεί που πραγματικά η ΟΠΑΠ Κύπρου μας βοήθησε στο να εξελιχθούμε και να πάμε στο επόμενο βήμα. Επομένως, για μας η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι και ένας μεγάλος εθελοντής.